Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Ιουνίου στην οδό Κουντουριώτου στην πόλη της Καβάλας, όταν διερχόμενη μηχανή συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα. Τόσο το όχημα όσο και η μηχανή υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με ελαφρά τραύματα. Την ίδια στιγμή, στην δημοσιότητα δόθηκε ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον μήνα Μάιο του 2021 για τους νομούς Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Σύμφωνα με τον απολογισμό, τον μήνα Μάιο του 2021 είχαμε 3 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως επίσης και το 2020, 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα έναντι 2 του 2020 και 24 ελαφριά τροχαία ατυχήματα έναντι 27 του 2020. Παράλληλα είχαμε 3 νεκρούς, όπως και το 2020, 3 βαριά τραυματίες έναντι 2 του 2020 και 30 ελαφρά τραυματίες έναντι 36 του 2020.